Σαρωτικού ελέγχου σε όλη τη χώρα με προτεραιότητα 106 νησιά και υπηρετικέ περιοχέ που συγκεντρώνουν σημαντική τουριστική κίνηση ξεκινούν το Υπουργείο Εργασία και Οικονομική Αστυνομία. Οι αρχέ κήρυξαν τον πόλεμο στη μαύρη εργασία σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο που καλπάζει με αμύωτη ένταση και να εισρεύει ζεστό χρήμα στα ασφαλιστικά ταμεία που δοκιμάζονται σκληρά από τα ελλείμματα. Δεν είναι μόνο στον τομέα του τουρισμού η ανασφάλιση, είναι σε όλου του τομεί η εργασία, η μαύρη εργασία, όπω λέμε. Δυστυχώς θα πω ότι ο κύριος Βρούτσης ε, ξύπνησε αργά βλέποντας ότι δεν πάνε καλά τα ασφαλιστικά ταμεία. Να σας πω ότι γύρω στα 8,5 με 9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μέσα όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή ο ΠΙΟ, ο ΓΑ, το ΙΚΑ. Ε, από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει το, αυτό το μεγάλο έλλειμμα στα ταμεία. Ήδη ο κύριος Βρούτσης ξεκίνησε αργά για να κάνει ελέγχους. Ε, είχαμε πει ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει προσωπικό στο ΣΕΠΕ, είναι όλα γυμνά οι αυτές οι ελέγχου είναι οι γυμνές. Είπαμε ότι και στο νομό δράμας ε, αυτή τη στιγμή το ΣΕΠΕ λειτουργεί με δύο-τρία άτομα, δεν μπορεί να κάνει ελέγχους, ε, δεν έχει αυτοκίνητο, δεν παίρνουν τα νυχτερινά τους, γιατί όπως ξέρετε για να κάνει το ΣΕΠΕ ελέγχους θα βγει και νύχτα, θα βγει ώρες στις οποίες δεν είναι και στο 8ο. Άρα λοιπόν πρέπει και αυτοί οι εργαζόμενοι να πληρωθούν. Έχω πει ότι στο νομό Χαλκιδική, τώρα ακούω τον κύριο Βρούτσι να λέει ότι σε περιοχέ όπω είναι η Χαλκιδική, όπω είναι η Ρόδο, όπω είναι η Θάσο, εκεί θα κάνει ελέγχου. Είχα πει ότι πολλέ φορέ είπαμε ότι στο, στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα άτομο στο, στην υπηρεσία του ΣΕΠΕ. Άρα λοιπόν τι ελέγχο να κάνει. Είπαμε ότι ξύπνησε αργά ο κύριο Βρούτσι. Δυστυχώ έχει ξεφύγει το έλλειμμα. Στα ταμεία, σα είπα ότι κοντεύουν στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ και πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να τα καλύψει. Σύμφωνα, άλλωστε, και με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, η μαύρη εργασία που στραγγαλίζει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων καλπάζεται τα τελευταία χρόνια. Αρκεί να σημειωθεί πω, σύμφωνα με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασία, το πρώτο εξάμεινο του 2010 η ανασφάλιστη εργασία αντιπροσώπευε το 26,8% στην αγορά. Ένα χρόνο αργότερα, και ενώ το φάσμα τη οικονομική κρίσης βρισκόταν πια σε πλήρη εξέλιξη, άγγιξε το 29,9%. Το πρώτο εξάμεινο του 2012 εκτοξεύτηκε στο 35,9%, και φέτο η ενοδική τη πορεία συνεχίστηκε, αγγίζοντα το 38,4%. Από τους 36.606 εργαζόμενους που ελέγχθηκαν το πρώτο εξάμεινο φέτος σε 14.039 ήταν ανασφάλιστοι με τους 5.326 να είναι αλλοδαποί και τους 8.713 να είναι Έλληνες. Το 48% των αλλοδαπών που εργάζονται στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστοι ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Έλληνες είναι 34%. Δηλαδή 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν χωρίς ασφάλεια αποστερώντας το ασφαλιστικό σύστημα και τα δημόσια έσοδα από πολύτιμους πόρους στη στιγμή που τα ταμεία βρίσκονται ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Φέτο εκτιμάται ότι το ΙΚΑ θα χάσει από την μαύρη εργασία τουλάχιστον 350 εκατομμύρια ευρώ.